Μαζί μας η πρόεδρος, η εκπαιδευτικός, η δασκάλα, η ίδια η χορεύτρια του Συλλόγου Χορός και Παράδοσης του Χορευτικού Τμήματος Βόρειας και Νορίας. Κυρία Γιάννα Δικαίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρώτη παράσταση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Είναι η πρώτη μας επίσημη καλοκαιρινή εκδήλωση. Ο σύλλογός μας είναι νεοσύστατος. Από το Φεβρουάριο και μετά έχουμε ξεκινήσει. Κάναμε την πρώτη μας εκδήλωση στο Πάσχα και τώρα είναι η καλοκαιρινή ετήσια. Είμαστε λίγα άτομα, αλλά σιγά σιγά πιστεύουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο. Πρώτη μήνες λειτουργίας του συλλόγου, του χορευτικού αυτού συλλόγου. Οι προσδοκίες σας καλύφθηκαν? Πιστεύω πως ναι. Ναι, ο κόσμος είναι με το μέρος μας, έχουν ανταποκριθεί όλοι και τους ευχαριστώ όμως. Και τα παιδιά και τους μεγάλους μας έχουν στηρίξει όλοι. Σας ρωτάω, επειδή είναι σε ένα δύσκολο φάσμα χορός, υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτιστικοί, πάρα πολλοί χορευτικοί συλλογοί. Αλλά πιστεύω ότι όταν έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν δίπλα σου, μπορείς και στις δύσκολες συνθήκες καταγραφέρεις. Οπότε τα πρώτα μηνύματα της έναρξης ήταν αισιόδοξα για την πορεία. Είναι αισιόδοξα και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι αισιόδοξα και ότι θα προχωρήσουμε με αυτόν τον ρυθμό που ξεκινήσαμε. Ευελπιστούμε να έχουμε και περισσότερα μέλη στην πορεία και χορευτές και μέλη να τα αυξηθούν. Πόσα τμήματα χορεύουν σήμερα? Τέσσερα τμήματα. Με ηλικίες? Ξεκινάμε από νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και τμήμα ενηλίκων. Και εδώ σταματάνε οι... Σταματάει η καλοκαιρινή μας εκδήλωση και εγγραφές από Σεπτέμβριο. Σταματάνε από τα μαθήματα και από το Σεπτέμβριο σας βρίσκουμε. Πιστεύουμε να είμαστε στον ίδιο χώρο που ξεκινήσαμε την πέρσι. Ξεκινάμε κανονικά από Σεπτέμβριο. Ο κόσμος ανυπομονεί να μην σας κρατάμε άλλο. Καλή συνέχεια, συγχαρητήρια για την έως τώρα πορεία σας. Ευχαριστούμε.